Σε δεινή θέση βρίσκεται η πλειοψηφία των συνταξιούχων που έχει υποστεί περικοπές στις συντάξεις και την ίδια ώρα καλείται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Να σταματήσουν οι περικοπές, γιατί ετοιμάζουν τώρα και άλλες περικοπές στο Πικουρικό. Κάθε τρεις μήνες θα μαζεύεται η Επιτροπή και θα λέει πόσα λεφτά έχει το Πικουρικό, τόσα. Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, πόσο μας πέφτει από 10 ευρώ τον ένα. Θα μας δίνουν 10 ευρώ το Πικουρικό. Την άλλη φορά μας κόψαν όλοι από 10 ευρώ τους συνταξιούχους. Και τώρα το τρίμηνο θα ξανακόψουν πάλι. Αυτό το καταγγέλουμε και λέμε είναι απαράδεκτο σήμερα με τόση ακρίβεια στα φάρμακα, στο πρόβλημα υγείας, συνταγογράφηση, να έχουμε και περικοπές, να πληρώνουμε και στα φάρμακα. Δεν μπορούν οι συνταξιούχοι, δεν αντέχουν. Συχνά οι φαρμακοποιοί δέχονται τα παράπονα των συνταξιούχων για το κόστος φαρμάκων που όλο και ανεβαίνει. Αντιμετωπίζουν τη δυσπιστία τους. Πολλές φορές μάλιστα τους κατηγορούν και για εκμετάλλευση. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκαν οι φαρμακοποιοί και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος να εκδώσουν φυλάδια με τα οποία τους λένε «Το ποσό που πληρώνεις για τα φαρμακά σου δεν το αποφασίζει ο φαρμακοποιός». Προκύπτει αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Υγείας χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από το φαρμακοποιό. Οι καθημερινές διαμαρτυρίες που υπάρχουν προς όλους τα φαρμακεία της πόλης μας αλλά και όλης της Ελλάδας από ό,τι ξέρω τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τις επομίζεται και πρέπει να τις απαντήσει ο φαρμακοποιός ο οποίος δεν φταίγει, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να απαντά σε τέτοια πράγματα και δεν φταίγει για την εφαρμογή αυτών των εγκυκλίων. Γι' αυτό βγάλαμε ένα φυλάδιο για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί νομίζουν ότι τους κλέβει ο φαρμακοποιός. Αρκετοί είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για τις τιμές. Γιατί το πήρα 2 ευρώ και δεν το πήρα 3 και πάει λέγοντας. Αυτή η κατάσταση είναι μια απαράδεκτη κατάσταση να επικρατεί στον χώρο των ασφαλισμένων και των Ελλήνων πολιτών που χρειάζονται φάρμακα η καχυποψία έναντι των επαγγελματιών υγείας. Είναι απαράδεκτο και ζητάμε την προστασία του κράτους. Επιτέλους, ο Υπουργός πρέπει να βγει και να αναλάβει την ευθύνη γιατί εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα και να πει την αλήθεια. Ότι ή χρεοκοπήσαμε και δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε στην υγεία ή δεν μας αφήνουν να δώσουμε λεφτά στην υγεία. Ή πρέπει κάποιοι να παίρνουν από την υγεία το 99% των κερδών είτε των φαρμάκων είτε των υπηρεσιών.